τι τραβάμε εδώ μέσα. Τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Χρήστος Βέργαδος έρχεται με μία συνταγή που θα σας πάρει τα μυαλά όπως έχει πάρει και τα δικά μας. Γιατί μου ζητήσατε σοκολάτα, παιδιά. Πιο σοκολάτα δεν γίνεται. Δηλαδή, και θα ξεκινήσω ήδη βασικά. Έχω κόψει ένα κομμάτι, θέλω να το βγάλω λίγο να το δείτε κιόλας. Τάρτα και... σοκολάτα πραλίνα. Τάρτα σοκολάτα πραλίνα. Θα τι θέλεις τώρα, δηλαδή, τι θες να μου κάνεις, τι είναι αυτό που μου κάνεις. Να τη γυρίσω κιόλας λίγο εδώ για να φαίνεται και το εσωτερικό. Εδώ. Και αυτό εδώ, γιατί θα έχουμε πελατάκια σε λίγο, το ξέρω. Όχι, όχι, δείτε το μέσα. Μην το, το βλέπετε. Το βλέπετε γιατί ο Άρης αυτά με νιώθει. Είναι φίλος μου. Το βλέπετε ότι είναι μέσα η πραλίνα και πάνω η ρευστή και κάτω η τάρτα, έτσι. Τι φαντάζεστε την μπουκιά. Τρέχουν και τα δικά σας άλια. Λοιπόν, Χρήστο μου. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα υλικά για να φτιάχνουμε σιγά σιγά και την ζύμη και εσύ θα με βοηθήσει, θα φτιάξουμε την κανάζ. Φυσικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά πρώτα για τη ζύμη της τάρτας. Να σας πω ότι είναι μια πολύ εύκολη συνταγή και πολύ εντυπωσιακή. Για τη ζύμη της τάρτας λοιπόν θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια βούτυρο, 125 γραμμάρια ζάχαρη, κρυσταλλική ζάχαρη, ένα αυγό, 200 γραμμάρια αλεύρι, αλεύρι ζαχαροπλαστικής για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια κακάο. Και μετά, για τη γέμισή μας, θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια πραλίνα, 350 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα και 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Αυτά είναι όλα τα υλικά μας. Τώρα από πάνω, καθένας τη διακοσμή όπως θέλει. Εγώ έχω διαλέξει, έφερα φρέσκα φρούτα, βατόμουρα, μούρα, όλα αυτά που είναι λίγο έτσι και καλύτερα. Πραλίνα, όταν λες αυτά τα που δεν μπορούμε να πούμε τις μάρκες, αυτά που βάζουμε πάνω στο ψωμί. Μπράβο. Που τα λατρεύουμε. Έτσι, που κανονικά ακριβώς. Τα βάζεις πάνω στο ψωμί και τα λατρεύουν και τα παιδιά και οι μεγάλοι, αλλά τα τρώμε και με το κουτάλι όταν. Χαμός. Βρίσκονται σε κάποιο τουλάπι. Όχι δηλαδή σκληρή σοκολάτα, όχι, πραλίνα. Όχι, είναι πραλίνα σοκολάτας ή πραλίνα φουντουκού σοκολάτας. Καταλάβατε τώρα πια, έτσι, η γνωστή. Ναι. Πολύ ωραία. Κάποια στιγμή θα κάνουμε συνταγή. να δει... Παύλο, φάνηκες. Έλα ψυχούλα, μέλα εδώ. Τι τρέπεσαι. Έλα μέσα. Το κινητό μου ήθελα να πάρω. Μπορεί να με στέλνει μήνυμα κάποια κοπέλα. Εδώ έγινε. Θα κάτσεις τώρα. Τώρα μπήκες και θα κάτσεις και θα βλέπεις έτσι την πραλίνα. Ότι φοβάμαι δεν θα φάω δηλαδή. Α, καλά είσαι. Να πω λοιπόν αυτό που ξεκίνησα να λέω, ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε συνταγή και για σπιτική πραλίνα να σας δείξω. Αλήθεια, λες. Ναι. Κάνει φανταστική πραλίνα. Δεν έχει χάσει τα λόγια του Παύλο ήδη, παιδιά. Επειδή δεν έχει δοκιμάσει και δεν έχει χάσει τα λόγια του. Λοιπόν, Σύση, αυτό που θέλω να βοηθήσει εσύ, εγώ έχω βάλει την κρέμα γάλακτος, θα ξεκινήσει την κανάζ. Εσύ, όσο εγώ παράλληλα θα φτιάχνω τη ζύμη. Την πια θα ξεκινήσει. Την κανάζ. Τι είναι αυτό. Η κανάζ είναι κρέμα γάλακτος και σοκολάτα. Αυτό που κρατάει ο Παύλο είναι η πραλίνα. Μην το πειρά. Λίγο. Είναι μετρημένα. Λίγο. Είναι μετρημένα. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Αυτό που μου κάνουν τα παιδιά. Μου τώρα, το ίδιο πράγμα τραβάω εδώ. Φάει την τάρτα εδώ, έλα. Την έτοιμη. Να, ορίστε, δική σου έχω και το πυρουνάκι εδώ. Λοιπόν, τι κάνω. Άρα λοιπόν έχουμε βάλει την κρέμα γάλακτος να βράσει. Ναι. Και έχουμε ψιλοκόψει τη σοκολάτα της συνταγής. Αυτό που θέλω, την πραλίνα θα τη χρησιμοποιήσουμε μετά. Μπορείς να την αφήσεις τώρα στην άκρη. Με τι ανακατεύω. Με αυτό που θα σου δώσω τώρα εγώ, με τη Μαρίζ δηλαδή. Ανακατεύεις να ενσωματωθεί ουσιαστικά και να λιώσει η σοκολάτα, κυκλικές κινήσεις. Θα σου δώσω, Παύλο μου, τα μπολ να φας μετά. Και εγώ παράλληλα θα ετοιμάσω λοιπόν τη ζύμη της συνταγής μας. Έχω βάλει σε ένα μπολ το βούτυρο, μέσα στο οποίο θα ρίξω τη ζάχαρη, την κρυσταλλική. Όλη η διαδικασία θα γίνει στο χέρι, δεν θα χρησιμοποιήσουμε καθόλου μίξερ. Εδώ αυτό που θέλουμε είναι να περνάει η ζάχαρη και το βούτυρο ανάμεσα από τα δάχτυλα για να ενσωματώνεται καλύτερα, κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Και στη συνέχεια, με το που απορροφηθεί όλη η ζάχαρη, βλέπετε ήδη την απορρόφησε, θα ρίξουμε και το αυγό της συνταγής, εδώ. Συνεχίζουμε λίγο να το δουλεύουμε με το χέρι. Βλέπετε ότι φαίνεται ακόμα λίγο το αυγό μας. Χρησιμοποιούμε ουσιαστικά τα δάχτυλά μας σαν να είναι το σύρμα του μίξερ, έτσι. Απλά δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε πάρα πολύ γενικότερα στο ανακάτεμα τα ζυμάρια της τάρτας, γιατί γίνονται πάρα πολύ σκληρά και σφιχτά. Εδώ λοιπόν θα έρθουμε στη συνέχεια, θα ρίξουμε το αλεύρι της συνταγής μας και το κακάο της συνταγής, γιατί θέλουμε να κάνουμε την τάρτα μας σοκολατένια. Αν θέλετε να είναι η λευκή. Λευκή η βάση της τάρτας, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα γραμμάρια, τα 50 γραμμάρια δηλαδή του κακάο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Βλέπεις εδώ τι συμβαίνει. το καταλαβαίνεις αυτό τώρα. Είναι αυτοί οι επαγγελματίες. Συγγνώμη, αλλά αυτή η τάρτα. Δηλαδή, μίλα μου λίγο. Κάτσε τώρα για τους συνεργάτες μου, πραγματικά. Απλά αφήστε λίγο παιδιά πάνω και για το κοντρόλ, γιατί έχω δεχτεί παραγγελίες. Αυτή η τάρτα είναι μαγική. Καθαρό αιμοσεξ. Αντιμετωπίζει τον ορισμό με αυτό.
Τρώει και ο Βασάνος, παιδιά. Αυτό δηλαδή. Πού να το πω. Όταν έρχεσαι εσύ, πάντα τρώω. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να ξέρει για αυτό που λες. Υπάρχει λόγος γι' αυτό, γιατί είναι όλα φανταστικά. Να πω λίγο το εξής, ότι εδώ εγώ ανακατεύω τώρα την κρέμα γάλακτος με τη σοκολάτα. Γιατί είδατε, μου έκανε εντύπωση. Το προσπεράσαμε. Αλλά να το πω ότι δεν τελειώνει τη σοκολάτα την ίδια. Τελειώνει με την κρέμα γάλακτος. Τελειώνει τη θερμοκρασία τη κρέμα γάλακτος. Ωραία. Απλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε ψηλό. Περάστε έξω από την τάξη. Έξω. Δεν ενοχλούμε, τρώμε λιγάκι. Ακούγονται μου γκριτά, χαχανιτά και σμπροξιέ. Δεν θέλετε να είμαστε μια παρέα. Κάποιο σημαίνει... εδώ πέρα κάνει δίαιτα. Εντάξει. Να πάτε εκεί να φάτε. Εσύ μην κοιτάς. Ναι, μην κοιτάς και την κατάπιε πρώτα. Βοήθεια και να τον άνθρωπο. Και μετά κάνε παρατηρήσεις. Σύση μου, σου υπόσχομαι και δεσμεύομαι ότι σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει το καινούριο βιβλίο. Θα φέρω συνταγές και για σένα που κάνεις δίαιτα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου. Κάνει. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι το ζυμάρι μας πλέον έχει ενωθεί, έχει ομογενοποιηθεί. Θα το βγάλω λίγο από τον μπολ για να το δείτε καλύτερα. Θα το αφήσω εδώ λίγο στην άκρη. Μπορείτε λίγο και στον μπάγκο έτσι να το φέρετε. Και τώρα λοιπόν τι θα κάνουμε. Θα βγάλω λίγο το γαντάκι εγώ και θα πάρουμε δύο λαδόκολες, δύο κομματάκια λαδόκολας και με τον πλάστη. Αυτό που θα κάνουμε είναι να ανοίξουμε σε φύλλο. Έχω μία ταρτιέρα, η οποία αν είναι αντικολλητική η ταρτιέρα σας δεν χρειάζεται βουτύρωμα και αλεύρωμα. Αν δεν είστε σίγουροι όμως, βουτυρώστε τη και αλευρώστε τη, δεν είναι κάτι. Εδώ θα ανοίξω λοιπόν σε λεπτό φύλλο το ζυμάρι μου. Βλέπετε κατευθείαν το έβαλα. Τώρα, αν τυχόν έχει, αν καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μαλακό το βούτυρο ακόμα, βάλτε τη λίγο στο ψυγείο τη ζύμη σας για να σας ανοίγει πιο εύκολα. Απλά με τις δύο λαδόκολες γίνεται πιο εύκολη η διαδικασία. Γιατί τι θα κάνουμε τώρα. Ουσιαστικά θα ξεκολλήσω τη μία πλευρά της λαδόκολας, θα γυρίσω ανάποδα, θα ξεκολλήσω και από την άλλη. Κατά αυτόν εδώ τον τρόπο μου είναι πολύ πιο εύκολο να σηκώσω μετά τη ζύμη της τάρτας και να τη βάλω στην ταρτιέρα. Δεν θέλουμε να ρίξουμε αλεύρι στον πάγκο, γιατί αν ρίξουμε αλεύρι στον πάγκο να μην μας κολλάει το ζυμάρι, τότε η ζύμη θα απορροφήσει περισσότερο αλεύρι και θα μας σπάει πάρα πολύ εύκολα. Θα γίνει σφιχτή μετά, Μπράβο. Άρα λοιπόν, εδώ αφαιρώ το ένα κομματάκι της λαδόκολας και έρχομαι στην ταρτιέρα που ξαναλέω. Αν δεν έχετε αντικολλητική ταρτιέρα, βουτυρώστε τη και αλευρώστε τη. Γυρίζω από πάνω το φύλλο μου, αφαιρώ έτσι απλά τη λαδόκολα και ρίχνω προς τα μέσα το ζυμάρι μου. Εδώ. Εδώ δεν θέλω να σας αγχώνει το ότι μπορεί να κάνει χαρακές στο πλάι. Είναι ζυμάρι της τάρτας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι, εδώ. Αφαιρούμε λοιπόν. Θα σας πω, αν σας περισσέψει ζυμάρι, καταρχήν μπορείτε να βγάλετε και δεύτερη τάρτα με την ποσότητα που σας έχω δώσει. Αλλιώς μπορείτε να το κόψετε με κουπάτ, να το ανοίξετε με το μπλάστι σε φύλλο λαδόκολας όπως πριν, να το κόψετε με κουπάτ και να φτιάξετε μπισκοτάκια σοκολάτας. Ερχόμαστε λοιπόν, κόβουμε τις άκρες κατά αυτόν εδώ τον τρόπο, να είναι σε ευθεία. Τρυπάμε με ένα πιρούνι. Εδώ θα ήταν ιδανικό να το βάλετε για λίγο στην κατάψυξη, γιατί εγώ όταν ψήνω τις τάρτες δεν βάζω λαδόκολα και φασόλια ή όσπρια που βάζουν πολύ. Ούτε βουτύρωσες και κάτι τέτοιο. Όχι, γιατί η συγκεκριμένη ταρτιέρα είναι αντικολλητική. Okay. Αν δεν είμαστε σίγουροι για την ταρτιέρα μας, όμως βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε. Μπορούμε, αν δεν έχουμε ταρτιέρα, να το κάνουμε και ξέρω εγώ σε πυρέξι, σε ένα πυρίμαχο ταψί. Αυτό μόνο που θέλω να προσέξουμε είναι το εξής, ότι πολλές φορές επειδή τα πυρίμαχα τα ταψιά έχουν ψηλά τυχώματα, μπορεί κατά τη διάρκεια του ψησίματος να πέσει. Οπότε τα τυχώματα. Μόνο αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά αν το προσέξουμε, μπορούμε. Θέλω να κάνουμε τα πράγματα απλά. Άρα λοιπόν, βάζετε λίγο στην κατάψυξη να παγώσει το ζυμάρι μας και μετά ψήνετε στους 180 βαθμούς για περίπου 15 λεπτά. Και έχουμε έτοιμη την ψημένη την τάρτα μας. Τώρα, Σύση, πάρε την πραλίνα και θέλω να ρίξεις μέσα στην τάρτα, να απλώσεις μία στρώση από την πραλίνα της σοκολάτας που έχουμε εντάξει, εκεί. Να σας πω κάτι. Στο GNTM νομίζετε ότι είναι τα βασανιστήρια. Εδώ είναι τα βασανιστήρια. Εδώ, στο έλα χαμογέλα. Τέλεια. Αχ, Παναγία μου. Εντάξει. Εγώ πάντως σε ψηφίζω να περάσει την επόμενη δοκιμασία σας. Θα τα κάνεις εξαιρετικά. Λοιπόν, απλώνετε την πραλίνα σοκολάτας. Εδώ, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και ξηρούς καρπούς. Για παράδειγμα, μπορείτε να βάλετε φουντούκια. Επειδή οι πραλίνες έχουν σαν βασικό ξηρό καρπό τα φουντούκια, μπορείτε, αν θέλετε, να ρίξετε και ψιλοκομμένα φουντούκια. Άρα, μόλις απλώσετε όλη τη βάση της πραλίνας, από πάνω είδατε αυτό που έκανε πριν η Σύση που ετοιμάσαμε την γκανάζ, ουσιαστικά τη σοκολάτα δηλαδή με την κρέμα γάλακτος. Ερχόμαστε και ρίχνουμε την γκανάζ πάνω από την πραλίνα. Δεν χρειάζεται να κρυώσει πρώτα η πραλίνα, δηλαδή δεν θα ανακατευτούν αυτά τα δύο. Δεν θα βγουν έτσι γιατί, στρώματα. Ναι, γιατί η πραλίνα είναι αρκετά σφιχτή, δεν είναι τόσο ρευστή όσο η γκανάζ. Τώρα, αν τυχόν έχετε φοβία ότι μπορεί να σας ανακατευτούν, μπορείτε να τη βάλετε και λίγο την τάρτα μαζί με την πραλίνα στο ψυγείο και να είναι παγωμένη τελείως. Εδώ λοιπόν απλώνετε και την γκανάζ.
Και βάζετε στο ψυγείο για περίπου ένα δεκαλεπτάκι, τέταρτο να παγώσει ουσιαστικά όλο το μείγμα και μετά μπορείτε να διακοσμήσετε από πάνω όπως θέλετε. Εγώ έφερα φρέσκα φρούτα, μπορείτε να βάλετε αν θέλετε ξύσματα σοκολάτας για έξτρα σοκολάτα, μπορείτε να βάλετε να χτυπήσετε μια σαντιγή κρέμα γάλακτος με ζάχαρη που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Παναγία μου. Και να γαρνίρετε με μια σαντιγή από πάνω. Γενικότερα το θέμα της διακόσμησης ενός γλυκού γενικότερα είναι επάνω στη δική σας ευχέρεια, οπότε βάλτε τη φαντασία σας και διακοσμήστε με ό,τι γευστικό υλικό εσείς θέλετε. Και ένα τελευταίο, πώς μου είπες εκεί τα μπισκοτάκια, ότι τα κάνουμε μετά. Τίποτα. Αν θέλουμε. Εδώ, όπως ανοίξαμε πριν το φύλλο της ζύμης ανάμεσα σε λαδόκολες, αυτά τα κουπάτ που έχουμε τα τσερκάκια, αστεράκια, καρδούλες. Σε αυτή τη ζύμη, σε αυτή και τη ψήνουμε. Και τα βάζεις μια χαρά. Έτοιμο σου κάνει ένα μπισκοτάκι. Πανεύκολα. Πολύ ωραία. Ούτως ή αλλιώς και η ζύμη. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί κάηκα. Αυτή τη βάση δεν την ψήσαμε. Δεν την έχω βάλει να ψηθεί γιατί είχα την έτοιμη, την ψήνουμε 180. Την ψήνουμε. Δεν την βάζουμε μόνο στην κατάψυξη. Όχι. Το είπαμε αυτό. Το είπα, το ξαναπώ όμως 180 βαθμούς. Για περίπου 15 λεπτά. Γιατί λέω ότι με την κατάψυξη έγινε η ζύμη. Όχι, όχι, πρέπει να ψηθεί, έχει και το αυγό μέσα, πρέπει να ρωτήσει. Ωραία, οπωσδήποτε. Στου 180 λοιπόν, πόση ώρα. 15 λεπτά ανάλογα το μέγεθος της τάρτας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο μου.